ήθελα πριν γίνει η παρουσίαση, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και την προθυμία σας να έρθετε στην παρουσίαση του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας που έχουμε πλέον ως παράταξη και να ευχαριστήσω ευθύς εξ αρχής τον κύριο Νίκο Δαμίγο, ο οποίος έχει κάνει μια δουλειά εξαιρετική και απαραίτητη για το Δήμο και τον τόπο μας. Και είναι μια δουλειά που θα μπορούσε να την αντιγράψει κανείς και να διοχετευτεί και σε άλλους Δήμους, γιατί θεωρώ ότι έχει την απαιτούμενη αρτιότητα. Τον κύριο Δαμίγο εγώ τον γνώρισα πριν περίπου 3 χρόνια. Όταν θέλησε να με ρωτήσει αν έχω το ενδιαφέρον να δω δουλειά που είχε ξεκινήσει να κάνει. Όχι αυτή που θα σας παρουσιάσει σήμερα, αλλά έχει ξεκινήσει να κάνει μια δουλειά. Έγινε αυτή η συνάντηση και ασφαλώς υπήρχε από μένα το ενδιαφέρον και στη συνέχεια αποφασίσαμε ότι θα εκπονηθεί το σχέδιο πολιτικής προστασίας για τον τόπο μας. Θέλω να πω ότι έχουμε δείξει εξαιρετικό ενδιαφέρον ως παράταξη, διότι όπως ξέρετε σήμερα υπάρχουν περισσότεροι λόγοι και προϊόντους του χρόνου. Ίσως υπάρχουν ακόμη περισσότεροι λόγοι και λόγω της κλιματικής αλλαγής και λόγω της ανοπτολογικής ανάπτυξης που υπάρχει σε πολλούς τόπους, όπως ένας τόπος είναι η Σαντορίνη και βεβαίως τα φυσικά φαινόμενα που γίνονται πιο έντονα τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι τέτοια που πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμός. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς το φυσικό φαινόμενο, όμως μπορεί τις συνέπειες αυτές να τις ελαττώσει αν υπάρχει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση τέτοιων εκτάκτων κινδύνων. Αλλά θα ήθελα να πω ότι εκτός από τους μεγάλους κινδύνους όπως είναι ένα σεισμός, μια έκρηξη ηφαιστείου, που η έκρηξη ηφαιστείου είναι κάτι πιο ήπιο και πιο εύκολα αντιμετωπίσιμο, αλλά ένα σεισμός είναι ένα γεγονός δύσκολο. Πολιτική προστασία είναι ακόμη και το πεζοδρόμιο που θα διευκολύνει και θα εξασφαλίσει ή θα προστατεύσει, ας πω καλύτερα, το κινούμενο σε ένα τόπο που με τόσα προβλήματα κυκλοφορεί το πεζοδρόμιο. Από το μεγαλύτερο γεγονός που μπορεί να είναι ένα σεισμός, μια πλημμύρα, μια έκρηξη ηφαιστείου, μέχρι και το πεζοδρόμιο που θα κινηθεί ένας άνθρωπος ή ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες. Οφείλω λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Δαμίγο. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα καθώς θα γίνει η παρουσίαση από εκείνον και να σας πω ότι για μας σφέρονται πολλά θέματα που θα αφορούν το πρόγραμμά μας. Δηλαδή και το κομμάτι του τουρισμού είναι συναπτώμενο από το θέμα της αίσθησης ασφαλείας που μπορεί να έχει τόσο ο ντόπιος αλλά όσο και ο επισκέπτης. Αλλά να μην είναι μόνο αίσθηση ασφαλείας, να φροντίζουμε στον βαθμό που μπορεί αυτό να γίνει να υπάρχει και ασφάλεια. Εκτός δηλαδή από την αίσθηση ασφαλείας να υπάρχει πραγματικά και ασφάλεια στο βαθμό που μπορεί να υπάρχει ασφάλεια σε ένα μεγάλο φυσικό γεγονός. Ένα έκτακτο, έντονο, μεγάλο, φυσικό γεγονός. Σας ευχαριστώ και εσάς, ευχαριστώ και τον κύριο Δαμίγο και να ακούσουμε πλέον την παρουσία που θα μας κάνει. Σας ευχαριστώ. Μία ερώτηση. Επειδή πάμε να μην αναφέρουμε το όνομα, μπορούμε να το αναφέρουμε. Το όνομα μπορούμε. Ναι, μην το αφήσουμε. Δηλαδή αυτό τώρα είναι όταν θα κάνει την παρουσίαση. Αλλά το δείχνουμε, κύριε. Δεν πρέπει να το δείχνουμε, γιατί είναι κακό σωπό το αυτό. Και για πρώτα θα δείτε, δεν είναι να μην κάνουμε καλύτερα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζόζο, για τα καλά σας λόγια. Καμία υπερβολή.
να επιτρέψετε μου να ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας. Ονομάζομαι Νικόλαος Δαμίκος, είμαι ενεργειακός στρατηγικός και υπηρετώ με τον βαθμό του αρχιπροσπιστή στον δεύτερο λόγο Εθνοφυλακής. Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι να δοθεί η εικόνα του σχεδίου εκένωσης χωριών νήσων Θύρας και Θυρασίας με την κωδική λέξη Θύρας, το οποίο συντάχθηκε σε εκτέλεση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας Ξενοκράτης με σκοπό την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας της παραμονής τους πλησίων περιοχής που απειλείται από ένα καταστροφικό φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη ή που πρόκειται να εξελιχθεί. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 3013 του 2002, οι Δήμοι έχουν οριστεί ως αποκεντρωμένα όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ίδιου νόμου, συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που υφίστανται εντός των διοικητικών ορίων τους. Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας κατά το σκέλος που τα οικία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα. Διατυπώνουν εισήγηση για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του ΟΤΑ, η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης στο πλαίσιο της πρόβλεψης του άρθρου 11, παράγραφος 1 γάμα του νόμου 3013 του 2002. Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφικών φαινομένων εντός των ορίων του οικίου ΟΤΑ. Βάσει των ανωτέρων, έχει δημιουργηθεί το σχέδιο εκένωσης χωριών νήσων Θύρας και Θυρασίας με την κωδική λέξη Θύρας. Για τη δημιουργία του σχεδίου έχουν ληφθεί υπόψη η μορφολογία του εδάφους, η ευαισθησία των εδαφών βάσει επιστημονικών μελετών, ζωτικοί χώροι και σημεία ζωτικής σημασίας. Για το νησί της Αντορινής κρίνονται ως πιθανές απειλές λόγω της γεωγραφικής, της γεωλογικής του θέσης και της μορφολογίας του εδάφους του οι παρακάτω περιπτώσεις: εκδήλωση σεισμών, εκδήλωση ηφαιστιακής δραστηριότητας. Στο σχέδιο επισυνάπτονται τα παρακάτω: σημεία ζωτικής σημασίας. Έχουν οριστεί ως σημεία ζωτικής σημασίας ο κρατικός αεροδημένας Αντορίνης, οι ορμοί, οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, οι κεραίες τηλεπικοινωνίας, τα αρχαιολογικά σημεία, τα έργα κοινής ωφέλειας. Ακτές προσβάσεως πλωτών μέσων. Ορίζονται τα παράκτια σημεία στα οποία θα μπορούν να προσεγγίσουν πλωτά μέσα για την παραλαβή των κατοίκων του νησιού σε περίπτωση που κρυφτεί απαραίτητη η εκένωσή του. Σημεία συγκεντρώσεως πληθυσμού. Ορίζονται τα σημεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση που θα κρυφθούν απαραίτητες οι εκενώσεις κατοικημένων περιοχών λόγω της κατάστασης ως όροι φιλοξενίας των πληγέντων. Ζώνες ρήψεως εφοδίου. Ορίζονται τα σημεία στα οποία θα μπορούν εν αέρια μέσα της πολεμικής αεροπορίας να προσεγγίσουν και να τροφοδοτήσουν το νησί με ανθρωπιστική βοήθεια. Πέρα από το σχεδίο εκένωσης των χωριών, έχουν προκληθεί και δημιουργηθεί τα κάρτα. Σχέδιο εκένωσης για τους όρκους μέσα για λόγια αθλιών της νήσου Θύρας και για τον όρκο κόρφου της νήσου Θυρασίας, το οποίο αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προστασία και την υγεία των πολιτών όταν οι εν λόγω όρμοι απειλούνται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή και ο κίνδυνος λόγω της παραμονής των πολιτών εκεί είναι σοβαρός. Σχέδιο εκένωσης σχολικών μονάδων, το οποίο συντάχθηκε μεταξύ άλλων σύμφωνα με τα κάτω. Μνημόνιο ενεργειών για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου σε παιδικό σταθμό και σχολική μονάδα από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Κανονισμός πυροπροστασίας κτηρίων, προεδρικό διάγραμμα, υπαριθμό 41. Σχέδιο εκένωσης εργασιακών χωρών, το οποίο συντάχθηκε μεταξύ άλλων σύμφωνα με τα κάτω. Οδηγίες αντισεισμικής προστασίας για εργασιακούς χώρους από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Κανονισμός πυροπροστασίας κτηρίων, προεδρικό διάταγμα, υπαριθμό 41. Προγραμματισμός δράσεων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. Οι δράσεις αφορούν έργα όπου με την διεκμερίωσή τους θα ληφθούν μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.
δίκτυο επικοινωνίας όλων των επεκόμενων φορέων της πολιτικής προστασίας του νησιού με τα διακριτικά κλησιών τους. Εβδομαδιαίο μενού σύγχυσης, εφόσον κριθεί απαραίτητη η φιλοξενία των ηγέτων στα σημεία συγκεντρώσεως πληθυσμού. Πίνακας εικονογραφημένου ιατροφαρμακευτικού ειδικού για δημιουργία μη επανδρομένων σταθμών αλφα-βοηθειών σε όρμους, χωριά και σημεία του κεντρικού οδικού δικτύου των νήσων, πείρας και θυρασίας. Κοιτίο έκτακτης ανάγκης με βασικά υλικά που προβλέπεται να περιέχει, προκειμένου αυτό να τοποθετηθεί σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Μακέτες ένδειξης τοποθεσίας ανά τομέα και υπόδειξης των σημείων συγκεντρώσεως πληθυσμού. Μακέτες κατευθύνσεως των πληγέντων πολιτών προς τα σημεία συγκεντρώσεως πληθυσμού. Μακέτες ένδειξης των σημείων συγκεντρώσεως πληθυσμού όταν οι πληγέντες βρεθούν στα σημεία. Μακέτα οδηγιών σε περίπτωση εκδήλωσης τσουνάμι. Η μακέτα επισυνάπτεται στο παράδειγμα δέλτα του σχεδίου εκένωσης των όρμων με σκοπό να τοποθετηθεί σε όρμους και παραλίες δρόμων. Άσκηση πολιτικής προστασίας με κύριο θέμα την εκένωση ποδιών και όρμων. Μέσα από αυτή την άσκηση θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί η ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πολιτικής προστασίας του νησιού. Με την ενημέρωση αυτή που σας έγινε, ελπίζουμε να σχηματίσετε εικόνα του σχεδίου εκένωσης χωριών νήσων Θύρας και Θυρασίας με την κωδική λέξη Θύρας. Θα είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Θα θέλετε κάτι να ρωτήσετε σχετικά με την ενημέρωση που σας έγινε αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι επί της διαδικασίας, όπως λέτε και στον νομικό σχολείο. Αυτή είναι μια πρόταση της Θηλαϊκής Πολιτείας. Στη Λαϊκή Πολιτεία. Ακριβώς. Έχει με το άλλο σχέδιο, το γενικό κώδικο, με το επίσημο, το κρατικό σχέδιο. Ναι, πάει σαφώς. Έχει σχέση, συνεργάζεται αυτά, δεν πρέπει να είναι. Επειδή ξέρουμε τι συμβαίνει με την υπόθεση του. Απολύτως. Το σχέδιο εκένωσης χωριών έχει συνταχθεί σε εκτέλεση του σχεδίου Τάλος και του σχεδίου Εγκέρματος. Οπότε συνεργάζεται με το Τάλος δηλαδή. Απόλυτο. Έχει συνταχθεί σε εκτέλεση αυτών των σχεδίων. Και φυσικά το γενικό σχέδιο ξενοκράτης που είναι του κράτους. Οπότε αφορά κυρίως δηλαδή πρωτοβουλίες της αυτοδιοίκησης. Ακριβώς. Θα πρέπει να μας εξηγήσει ή σας το λέω εγώ, είναι το εξής. Το Τάλος θα έχει υπηρεσίες, τι θα κάνει κάθε μία. Να. Εδώ θα έχουμε εξειδίκευση. Δηλαδή θα τοποθετηθούν πινακίδες, θα προσδιοριστούν οι χώροι, θα υπάρχει ο χάρτης. Και πρέπει να πω εδώ, αν θέλετε, ότι είναι δέσμευση ότι το πρώτο πράγμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι η εφαρμογή των σχεδίων αυτών, αλλά και οι ασκήσεις. Διότι είναι απαραίτητο να γίνονται ασκήσεις για να βλέπουν την ποιότητα και αν η εφαρμογή μπορεί να γίνει σωστά. Άρα, σε σχέση με τον Τάλος, εδώ πρέπει να είναι πιο απλοποιημένες οι διαδικασίες. Εφόσον δεν πάρουμε οι ταμπέλες, οι πινακίδες, εφόσον δεν έχουν ανακοινωθεί οι χώροι που πρέπει να γίνονται εκένωση. Ουσιαστικά αυτό είναι πιο απλοποιημένο για τον πολίτη της Σαντορίνης. Ακριβώς αυτό. Είναι πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα σχέδια έχουν συνταχθεί σύμφωνα με νόμους του κράτους, με σχέδια του κράτους, όπως είναι το Εγκέλατος, το Τάλος, το Ξενοκράτης, το Δάβρανος και έχουν συνταχθεί και σύμφωνα με κανονισμούς επίσημων φορέων του κράτους. Δηλαδή δεν έχει συνταχθεί κάτι από το μυαλό μας. Ακολουθούμε τις οδηγίες που δίνει το κράτος και φτιάχνουμε τα σχέδια στα μέτρα του νησιού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προφυλάξουμε την ζωή των ανθρώπων που υπάρχουν πάνω σε αυτό. Η αποτύπωση, και... η αποτύπωση συγκεκριμένα για τη Σαντορίνη εδώ βάσει του σχεδίου. Ακριβώς. Στα σημεία και του χώρου, ό,τι ακριβώς προβλέπεται βάσει σχεδίου. Από τη θεωρία λοιπόν πάμε στην πραγματική. Ακριβώς. Αποτύπωση στο χώρο μας. Ακριβώς. Και είναι μια ανάγκη. Ένα κενό μεγάλο που υπάρχει. Παρακαλώ. Στην παρουσίαση. Δεν υπάρχει εδάφιο για την ενημέρωση των πολιτών. Δηλαδή, όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε και τα. Μου επιτρέπετε να σα πω κάποια πράγματα για να σα καλέσω πριν. Ότι επειδή έχουμε να αντιμετωπίσει παρόμοια
Έχουμε δύο φορές αναγκαστεί, μάλιστα τη μία ήταν, δεν είχαμε και ρεύμα, τότε που μας έκοψε η ΔΕΗ, και αναγκαστήκαμε, υπήρχε τότε δηλαδή πρόψη για τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, μας είχαν πει ότι πρέπει να φροντίσετε να μείνουν, μπορούν να πέσουν οι κεραίες των σταθμών. Στον πρώτο προφητηλία, να μην υπάρχουν τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί καθόλου. Με ένα δυνατό σεισμό. Μπορεί να μην έχουμε ενέργεια καθόλου. Αυτό το κομμάτι δεν το είδαμε συμπεριλαμβάνω. Το έχουμε αναφέρει. Έχει αναφερθεί στην παρουσίαση. Όλα όσα λέτε έχουν αναφερθεί στην παρουσίαση. Μπορείτε να τα δείτε στο σχέδιο ελεύθερα. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω κάποια πράγματα ακόμα, πιθανόν να καλύψουν τις όποιες απορίες σας. Λοιπόν, όταν παρουσιάστηκα τον Οκτώβριο του 2018 στον δεύτερο λόγο Εθνοφυλακής. Μετά από ένα χρόνο συντάχθηκαν 6 σχέδια πολιτικής προστασίας που αφορούν 6 νησιά. Δηλαδή έχουμε συνδυασμό πολιτικής προστασίας όχι μόνο για τη Σαντορίνη, αλλά και για ακόμη 5 νησιά. Αμουργό, Λάφη, Ήο, Σίκηρο και Φολέκο. Για αυτά τα σχέδια, επίσημα, εφόσον ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από την έδρα του λόγου, επίσημα έχει ενημερωθεί ο Δήμος, έχει ενημερωθεί το επαρχείο και ενημερώθηκε και στη συνέχεια και ο κ. Ζόρσος, όπου ξεκινήσαμε και τη συνεργασία και μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει να έχουμε κάνει αυτή την πρώτη δουλειά που σας παρουσιάζουμε και συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλα. Δεν έχουμε σταματήσει μόνο εδώ. Ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ βασικό. Είναι εφαρμόσιμα τα σχέδια. Αν θα χρειαστεί να γίνει κάτι εδώ πέρα, είτε έχει να κάνει με σεισμό, είτε έχει να κάνει με φυσική δραστηριότητα, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε. Μπορούν τα σχέδια να εφαρμοστούν. Για να εφαρμοστούν θα πρέπει να γίνουν δύο πολύ απλά πράγματα. Το πρώτο είναι να υπάρξει μέρημνα από το Δήμο για σωστή ενημέρωση του πληθυσμού αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πολιτικής προστασίας. Υπάρχει πρόβλεψη για αυτό από το τμήμα και από τη δουλειά μας. Το δεύτερο βασικό που πρέπει να γίνει, όπως είπε ο κ. Ζόρτσος, είναι η τοποθέτηση κάποιων πινακίδων στο νησί της Σαντορίνης και της Θερασιάς, οι οποίες πινακίδες αυτές θα δίνουν οδηγίες ή θα κατευθύνουν τον πληθυσμό από τα σημεία που βρίσκεται στα σημεία συγκέντρωσης. Υπάρχουν αυτές οι πινακίδες. Σε αυτό εδώ πέρα το φάκελο, είναι στη διάθεση σας να το ελέγξετε. Υπάρχουν όλες οι μακέτες των πινακίδων που θα πρέπει να τοποθετηθούν τόσο στη Σαντορίνη όσο και στη Θερασιά, καθώς επίσης γνωρίζουμε και έχουμε ορίσει επισυντεταγμένες της τοποθεσίας που θα βγουν. Ένα από τα σχέδια αυτά τα οποία έχουμε. Υπάρχει περίπτωση να χρήσει βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κανένα από τα σχέδια που έχουν φτιαχτεί δεν χρήσει βελτίωσης. Πότε χρήσει βελτίωσης ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο χρήσης βελτίωσης, το οποίο σχέδιο φυσικά έχει συνταχθεί σύμφωνα με νόμους, σύμφωνα με σχέδια και σύμφωνα με κανονισμούς του κράτους. Χρήσης βελτίωσης σε 4 περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι όταν υπάρχουν τροποποιήσεις στα σχέδια και στους νόμους, οι οποίες τροποποιήσεις επηρεάζουν το σχέδιό μας. Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν αλλάξουν κάποια δεδομένα του σχεδίου, όπου θα πρέπει και πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις. Η τρίτη περίπτωση είναι όταν χρειαστεί το σχέδιο να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες, όπου εκεί θα διαπιστωθούν ελλείψεις και λάθη. Και η τέταρτη περίπτωση είναι όταν έχουμε να δοκιμάσουμε το σχέδιο, το οποίο αυτό θα γίνει σε κάποια άσκηση. Έχουμε προβλέψει να δοκιμάσουμε το σχέδιο. Υπάρχει εδώ ο φάκελος της άσκησης πολιτικής προστασίας. Άσκηση πολιτικής προστασίας με τη φορική λέξη γεΐο. Στην άσκηση αυτή δοκιμάζονται δύο πράγματα. Ελέγχονται δύο πράγματα. Το ένα είναι κατά πόσο εφαρμόσιμα είναι τα σχέδια και κατά πόσο είναι σε ετοιμότητα ο φορέας της πολιτικής προστασίας του Δήμου να ανταπεξέλθει σε μία απειλή.
Η άσκηση αυτή, αν μου επιτρέπετε να το πω, είναι, να το πω στρατιωτικά, είναι ατοϊκού επίπεδου. Έτσι, είναι μια άσκηση η οποία θα διαρκέσει περίπου 20 μέρες σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. Και εμπλέκονται όλοι οι φορείς της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Όταν ο κύριος Καφούρος ήταν αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας επί Δημαρχίας κ. Ζόρζου 2011 με 2019, είχε ορίσει κάποιους χώρους καταφυγής. Πάρα πολύ σωστή και πολύ και άριστη εργασία, την οποία εγώ προσωπικά, για να μπορώ να την ξεχωρίσω, την έχω ονομάσει σχέδιο Καφούρος. Λοιπόν, τα σχέδια καταφυγής προβλέπεται να τα ορίζει κάθε Δήμος σύμφωνα με κανονισμό του ΟΑΣ που υφίσταται. Τα σχέδια αυτά, οι χώροι αυτοί βρίσκονται εντός κατοικημένης περιοχής, είναι χώροι που μπορούν να φιλοξενήσουν τον πληθυσμό έως και 2 ημέρες, και είναι για μικρής έντασης φαινόμενο. Αυτό τώρα έχει το ορίσει κανονισμός του ΟΑΣΠ. Το σχέδιο τάλος ορίζει την εγκαίνωση μιας κατοικημένης περιοχής, όπου εκεί μετά πάμε στο σχέδιο Θήλης, όπου έχουμε ορίσει τα σημεία συγκέντρωσης και εφαρμόσουμε το σχέδιο Θήλας εάν απαιτηθεί να εγκαινώσουμε μία κατοικημένη περιοχή. Άλλη φιλοσοφία του σχεδίου του κ. Καφούρου, άλλη φιλοσοφία του σχεδίου Θήλας, όμως σε καμία περίπτωση το ένα δεν παρακάμπτει, δεν αναιρεί και δεν καταργεί το άλλο. Ίσα-ίσα από το ένα συνδέεται και ακολουθεί το άλλο. Τα σχέδια αυτά έχουν σταλεί, να σας ενημερώσω ότι έχουν σταλεί σε 2 επιστήμονες του ΙΜΠΗΣ και έχουν σταλεί ανεπίσημα σε έναν ανώτατο αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού, ο οποίος είναι Διευθυντής Τμήματος Πολιτικής Προστασίας αυτή τη στιγμή, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, ο οποίος μας έχει επιβεβαιώσει ότι τέτοια δουλειά πολύ πιθανό να μην υπάρχει σε άλλο Δήμο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αυτά τα οποία ρωτήσατε, όλα αυτά τα οποία έχετε ρωτήσει υπάρχουν μέσα στην ενημέρωση και είναι στη διάθεσή σας να τα δείτε στα σχέδια. Όλα όσα αναφέρονται έχουν προβλεφθεί και βρίσκονται μέσα στο σχέδιο. Είναι στη διάθεσή σας. Θα ρωτήσω κάτι απλά για να συνοψίσουμε, γιατί τώρα είναι σημαντικό να ξαναπεί. Τι σας οδήγησε στην δημιουργία αυτού του σχεδίου, έχοντας όλους δεδομένα τα προηγούμενα σχέδια, το πάγκος και τα υπόλοιπα που υπάρχουν, τι σας έκανε να δημιουργήσετε αυτό το νέο σχέδιο εφαρμογής? Πρώτα απ' όλα με έκανε να το φτιάξω αυτό η εμπειρία μου μέσα από τη δουλειά μου και ό,τι έζησα αυτό. Και ήθελα να το κάνω αυτό και για το νησί μου, μιας και κατάγουμε εύκολα. Τώρα, όπως είπα και πριν, το σχέδιο Τάλος είναι ένα κρατικό σχέδιο, το οποίο ορίζει αρμοδιότητες και δίνει γενικές οδηγίες. Εδώ πέρα τώρα εμείς πάμε να εφαρμόσουμε, να εκτελέσουμε το σχέδιο στα μέτρα του νησιού. Αυτό κάνουμε. Με το σχέδιο Θήρας, με το σχέδιο εγκαίνωσης των όρμων, με το σχέδιο των σχολικών μονάδων και με το σχέδιο των εργασιακών χώρων. Καλύπτεται δηλαδή τα κενά των άλλων σχεδίων. Δεν υπάρχει κενό. Εκτελούμε και εφαρμόζουμε τις εντολές του σχεδίου. Γιατί το σχέδιο Τάλος, το σχέδιο Εγκέλαδος, το σχέδιο Δαρτός μιλάει γενικά. Μιλάει γενικά και αφορά όλη την Ελλάδα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο που αφορά το νησί μου. Εξειδικεύουμε το σχέδιο και εκτελούμε τις εντολές του πάνω στο νησί μου. Εντάξει, υπάρχουν λεπτομέρειες που δεν ξέρω. Πόσο σημαντικό είναι αυτό να το έχει κάθε περιοχή? Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Λοιπόν, το 1956 έγινε ένας σεισμός, ο σεισμός της Αμοιβού,
ο οποίος σκότωσε, αν δεν κάνω λάθος, 53 ανθρώπους εδώ στο νησί. Το 2018, όπου είχαμε την πυρκαγιά του Νέου Κουτζά και, και στο Μάρτι της Αττικής, σκότωσε περίπου 103 ανθρώπους. Το 2020, ο σεισμός της Σάμου σκότωσε 114 ανθρώπους στη Σμύρνη και άλλους δύο, άλλα δύο παιδάκια, στη Σάμου. Ο σεισμός της Τουρκίας, ο τελευταίος, όπου είχαμε πάνω από 50.000 νεκρούς. Νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοια σχέδια και σε άλλους, και σε άλλες περιοχές της χώρας. Και όχι μόνο της δικής μας χώρας. Μέσα από την εμπειρία σας, είναι δύσκολο να εκπαιδευτούμε απέναντι σε εισαγωγικά οι πολίτες? Όχι. Εφόσον υπάρξει σωστή μέρημνα και σωστός τρόπος ενημέρωσης, όχι, δεν είναι δύσκολο. Και με βοηθάει πολύ η ερώτησή σας, γιατί πρέπει να πούμε ότι σε ένα σχέδιο έχει σκοπό τη σωστή ενημέρωση, ένα σχέδιο έχει σκοπό να αισθανθεί ο πολίτης ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο. Δεν έχει σκοπό να τρομοκρατήσει τον πολίτη σε καμία περίπτωση. Ναι, ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους για να μπορεί να προφυλαχθεί σωστά. Αυτό μπορεί να γίνει με μέρημνα του τμήματος πολιτικής προστασίας, με σωστή μέρημνα και με σωστή ενημέρωση και με σωστές τις όποιες διαδικασίες για να μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για τον πολίτη η ασφαλεία. Είμαστε όμως ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό. Οι πολίτες θα είναι εκπαιδευμένοι. Με τους τουρίστες τι γίνεται? Ακριβώς γι' αυτό θα υπάρξουν οδηγίες. Πρέπει να υπάρχουν οδηγίες αυτοπροστασίας. Οι οποίες οδηγίες αυτοπροστασίας θα βγουν και σε άλλες γλώσσες, θα σταλούν σε όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε όλες τις επιχειρήσεις, τους ανακαιρματικούς χώρους, σε όλα τα σχολεία, οι οποίες αυτές θα καθοδηγούν τον κόσμο με τις πινακίδες που θα υπάρχουν και θα τον οδηγούν σε σημεία ασφαλή, όπου εκεί θα υπάρχει συνεργείο που θα τον υποδεχτεί για να καταγράψει τα στοιχεία του, έτσι ώστε αν κάποιος τον ψάξει να γνωρίζει ότι ο άνθρωπος ζει και υπάρχει και πού υπάρχει, θα μπορεί να τον φιλοξενήσει, να τον συζητήσει και να μπορεί να μείνει για όσο χρειαστεί. Όπως είπε και ο Παναγιώτης πριν, σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσουν οι πολίτες, αν θέλετε, με τον τρίτο ή γενικότερα με όλα τα σημεία που θα πρέπει να λαμβάνουν την πληροφόρηση. Τι λέει το σχέδιό σας γι' αυτό? Δίκτυο επικοινωνίας. Το δίκτυο επικοινωνίας αφορά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Δεν μπορούμε να δώσουμε ασύρματο στον καθένα να έχει μαζί του για να μιλάει. Όμως οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους και αν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας. Το δίκτυο επικοινωνίας έχουμε προβλέψει τον τρόπο με τον οποίο θα μιλάνε οι εμπλεκόμενοι φορείς, να δίνουν λύσεις στα προβλήματα, να αναφέρουν τα προβλήματα με τις συμβατικές λέξεις ο κάθε φορέας, δηλαδή άλλη συμβατική λέξη θα έχει ο Δήμαρχος, άλλη θα έχει αστυνομία, άλλη θα έχει πυροσβεστική και με σωστό τρόπο χρήσης του ασυρμάτου που γνωρίζουν οι φορείς πώς θα το κάνουν. Αυτό δεν χρειάζεται να τους μάθουν γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Θα μπορεί να υπάρξει σωστή επικοινωνία μέχρι να λυθεί το θέμα της επικοινωνίας. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε το σχέδιο Κοπέρνικος που υφίσταται, το οποίο μπορεί να μεριμνήσει ώστε να υπάρχει, να αποκατασταθούν πολύ γρήγορα τα δίκτυα επικοινωνίας μέσω των εφόρων. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή πέσουν οι κεραίες, υπάρχει τρόπος μέσω των εφόρων πολύ γρήγορα να ξανεπανέλθει η επικοινωνία. Αυτό το προβλέπει το σχέδιο Κοπέρνικος, το οποίο είναι παγκόσμιο σχέδιο. Πέρα από τους φορείς, θα υπάρχει και ομάδα πολιτών η οποία θα εξειδικευτεί ή θα εκπαιδευτεί για κάτι τέτοιο και για την εφαρμογή του σχεδίου? Υπάρχει ο Φάκελος έτοιμος να χρησιμοποιηθεί την επόμενη μέρα. Είναι έγγραφα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι τα σώματα ασφαλείας, είναι η Δημοτική Αστυνομία, είναι οι κοινότητες. Πολύ μεγάλη βαρύτητα θα ρίξουμε στα σχολεία
γιατί και γι' αυτό έχουμε φτιάξει το σχέδιο σχολικών μονάδων που έχει να κάνει από τον νηπιαγωγείο μέχρι και το γενικό λύκειο, επαγγελματικοί χώροι, όπου εκεί πέρα το μόνο που έχουν να κάνουν είναι όλα έτοιμα, μέσα στο σχέδιο, όλα έτοιμα, το μόνο που έχουν να κάνουν οι αρμόδιοι, οι διευθυντές και οι καθηγητές είναι να συμπληρώσουν κάποια παραρτήματα, κάποιους πίνακες που αφορούν τα σχολεία τους ή τις επιχειρήσεις τους, ώστε αυτά να σταλούν στο Δήμο για να μπορεί και ο Δήμος να γνωρίζει μέσα σε μία επιχείρηση τι υπάρχει, πόσοι άνθρωποι δουλεύουν, πόσα παιδιά υπάρχουν, έτσι ώστε αν χρειαστεί να επιχειρήσει μία ομάδα εκεί, να ξέρει τι θα πάει να συναντήσει. Στο συγκεκριμένο σχέδιο, παιδιά, αναφερθήκατε στα σχολεία. Εκτός από την ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, θα ενημερώνονται και οι γονείς με διαφορετικό τρόπο? Σαφώς, σαφώς. Θα υπάρχει ενημέρωση, θα υπάρχουν δελτία τύπου. Έχουν προβλεφθεί μέσα στο σχέδιό μας να υπάρχουν δελτία τύπου με τους αρμόδιους, είτε εβδομαδιαίως είτε ανά δύο εβδομάδες, να ενημερώνουν τον πληθυσμό για θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία. Σωστή ενημέρωση, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί του ΟΑΣΚ για μαθητές, γιατί αλλιώς μπορεί να αντιληφθεί το πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση ένα παιδάκι 4 ετών και αλλιώς ένας μαθητής 17 ετών. Να θα ξαναγυρίσω πάλι στο θέμα, γιατί πιστεύω ότι όλα τα σχέδια δεν μπορούν να υλοποιηθούν αν ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Μένουν απλά στα χαρτιά και το έχουμε δει πολλές φορές βέβαια σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Το είδαμε και το 2013 όταν είχαμε τη σεισμική δραστηριότητα εδώ, που δεν ξέραμε τι να κάνουμε, στο πού να πάμε. Λίγο πριν από την εκένωση του νησιού και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Πώς θα υποδοθεί το νησί κλπ. Τα ζει ο Δήμαρχος, τα ξέρει. Θέλω να ξαναπώ το εξής, ότι για να πετύχει αυτό το σχέδιο και να είμαστε σίγουροι ότι πραγματικά μπορεί να βοηθήσει σε μια κρίση τέτοια, πρέπει να μπει σε κάθε σπίτι. Δηλαδή κάθε σπίτι πρέπει να ενημερωθεί στη Σαντορίνη. Και αυτό το θέμα που έλεγε τους τουρίστες η Χαράκη, νομίζω ότι είναι σωστό. Αλλά αν ενημερωθούν οι ντόπιοι, νομίζω ότι μπορούν με τη σειρά τους να ενημερώσουν τους επισκέπτες. Πρέπει σε κάθε σπίτι να μπει αυτό το σχέδιο. Συμφωνούμε πολύ. Σε κάθε σπίτι. Συμφωνούμε πολύ. Και να προσθέσουμε ακόμα, αν είναι δυνατόν, και να κάνει μια δαπάνη ο Δήμος. Μεγάλη ίσως, αλλά νομίζω ότι μπορεί να σώσει κόσμο. Ένα τρανζίστορ με 4 μπαταρίες σε κάθε σπίτι να υπάρχει για την περίπτωση μια κρίση. Και την περίπτωση που πέσει και την τηλεφωνία, και την περίπτωση που πέσουν τα δίκτυα, που δεν θα έχουμε ρεύμα, που δεν θα έχουμε τίποτα, υπάρχει τρόπος να λειτουργήσει και να ενημερωθεί ο πολίτης μέσα από αυτό το τραζίστρο για το τι θα κάνει. Μου επιτρέπετε λίγο σε αυτό που είπατε. Το κητίο ΕΚΤΑ Χρυσανάκης, το οποίο έχει προβλεφθεί να τοποθετηθεί μέσα σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε, να προταθεί να μπει σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε σχολική μονάδα και σε κάθε σπίτι. Το κητίο λοιπόν έκανε τις ανάγκες, θα πρέπει να υπάρχει μέσα σε αυτό, θα πρέπει να υπάρχει κάτω ψυχόρου, μία σφυρίχτρα, ένας φακός, μπαταρίες, μία μάσκα, ξηρά τροφή νερό, ραδιόφωνο με μπαταρίες, όπως το αναφέρατε, και ένα μικρό κίνη πρώτων βοηθειών. Λοιπόν, έχει προβλεφθεί και αυτό. Λοιπόν, πέρα από το κητίο επικοινωνίας, όπως ανέφερα και πιο πριν, έχουμε εβδομαδίως μενού σύντησης. Έχει προβλεφθεί εβδομαδίως μενού σύντησης στην περίπτωση που θα χρειαστεί να φιλοξενήσουμε τον κόσμο στα σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού. Μας έχει δοθεί αυτό το μενού από σεφ του νησιού. Είναι μία σεφ δεμάτος για 100 άτομα, όπου αναλογικά οι μάγειρες θα μαγειρέψουν αναλογικά με το τι πληθυσμός υπάρχει, θα χρησιμοποιήσουν και τις ποσότητες για να μπορούν να φτιάχνουν το συσίτιο. Το οποίο συσίτιο θα είναι συσίτιο που μπορεί να παρασκευαστεί στην ίδια. Έτσι δεν θα φτιάχνουν ξέρω εγώ τίποτα περίεργες καταστάσεις. Σε αυτό που είπε πριν ο κύριος Μπρινέος, θέλω να πω ότι όντως χρειάζεται όλα αυτά που είπατε και θα σας πω η εμπειρία από την κρίση του 2013 που οδήγησε. Μεγάλο πρόβλημα, μεγαλύτερο πρόβλημα από την έλλειψη φωτός ήταν η έλλειψη νερού. Αμέσως πήγαμε στο να τοποθετήσουμε και υπάρχουν πλέον σε όλα τα αντιδιοστάσια ηλεκτροπαραγωγάζα. Άρα λοιπόν, αν όμως είχε γίνει η πρόβλεψη
για να υπάρχουν ηλεκτροπαρκά. Μια δόμηση μεγάλη ηλεκτροπαρκά που βάζει. Και να αντιμετωπίσαμε τότε το πρόβλημα τη έλλειψη νερού. Πήκαν εφεξής ηλεκτροπαρκά ζεύγη στα αντιλιοστάση. Και βάλαμε όλοι ξεχωριστά και μια γενέστρια. Κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε να σας ενημερώσω. Το πράγμα αυτό που βλέπουμε εκεί πέρα, το βάρτιο πολιτικής προστασίας που λέει πάνω, όπως βλέπουμε, ο χάρτης, η Σαντορίνη, χωρίζεται σε 8 τομείς. 7 τομείς βρίσκονται στο νησί της Σαντορίνης και ο 8ος τομέας είναι στο νησί της Θερασίας. Εκτός από το νησί της Θερασίας, όπου είναι χωρισμένο σε 2 υποτομείς, όλοι οι υπόλοιποι τομείς είναι χωρισμένοι σε 4 υποτομείς, έτσι ώστε να μπορούμε να εστιάσουμε στο πρόβλημα και να μπορούμε να επιχειρήσουμε καλύτερα. Ο κάθε τομέας έχει το δικό του σημείο συγκέντρωσης πληθυσμού. Δεν πάμε δηλαδή τον κόσμο σε ένα μόνο σημείο. Ο κόσμος σπάει στους 7 τομείς, όπου έχει φυσικά προβληθεί και η διαμονή του γνωρίζουμε και τα υλικά που χρειάζονται όσον αφορά το σκηνικό υλικό, κρεβάτια, ηματισμό και οτιδήποτε άλλο. Έχουμε ακτές προσβάσεις πλωτών μέσων, όπου εδώ θα μπορούν, σύμφωνα με την μελέτη που έχουμε κάνει στα βάθη των θαλασσών, μπορούν να προσεγγίσουν πλωτά μέσα του πολεμικού ναυτικού για να παραλάβουν πληθυσμό στην περίπτωση που χρειαστεί να εκκαινωθεί το νησί. Έχουμε ζώνες ρήψεως εφοδίων, 3 βρίσκονται στο νησί της Σαντορίνης, στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της, και μία ζώνη ρήψεως εφοδίων βρίσκεται στο νησί της Θερασιάς. Και κάτι άλλο δεν νομίζω ότι πρέπει να τα έχω καλύψει όλα. Τα έχω καλύψει όλα. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, είπατε πριν για τα σημεία συνάντησης. Σημεία συγκεντρώσεως συγκεντρώσεις. Αυτά αφορούν τους κατοίκους. Όλοι. Αν πέσουμε ότι συμβαίνει κάτι μέσα στον Αύγουστο, το νησί, δεν ξέρουμε κάτι πόσο κόσμο έχει. Καταλαβαίνω. Οι πινακίδες και οι οδηγίες που θα τοποθετηθούν δίνουν ακριβώς και σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει ο κόσμος να κατευθυνθεί με ασφάλεια στα σημεία συγκέντρωσης και πού και πώς θα τον κατευθύνει εκεί. Δεν έχει να κάνει με τον πληθυσμό, δεν έχει να κάνει με τον αριθμό. Δεν έχει να κάνει με τον αριθμό. Έτσι. Δεν μας απασχολεί αυτό. Αυτό δεν μας απασχολεί. Ο αριθμός, το βασικό είναι ότι οι τομείς, ότι υπάρχουν 7 τομείς και ο κόσμος σπάει σε 7 τομείς. Δεν έπρεπε να μαζευτεί δηλαδή σε ένα μόνο σημείο. Άρα ο κόσμος μοιράζεται και ο κάθε τομέας θα υπάρχει μέρημνα για το πώς θα φιλοξενήσει και πώς θα φροντίσει τον πληγέν. Θα μπορεί να οριστεί υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού. Βεβαίως. Στην περίπτωση που γίνεται δήμαρχος. Θα μπορούσε να οριστεί γιατί τότε αν ορίσετε τώρα εμένα, γιατί θα τα λάθη κάνετε στις πολιτικές τις περισσότερες φορές, αν ορίσετε εμένα θα με ρίξετε σε ένα πηγάκι χωρίς πάτο. Αν όμως οριστεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος που το έχει δουλέψει και είναι και χρειάζεται ένα στρατηγικός, πιστεύω ότι θα μπορεί και να πετύχει αυτό το σχέδιο. Έχουμε συζητήσει. Αυτό είναι πολιτική ερώτηση για εσάς. Βεβαίως, απάντησα. Είπε θετικά. Κάποια άλλη ερώτηση. Εγώ έχω μια ερώτηση, η οποία δεν ξέρω αν είναι και πολύ ερώτηση. Όλο αυτό το σχέδιο θα το μεταφέρετε στους αρμόδιους, τόσο ώστε να, αν θέλετε, να κρυμώσουμε το τάλος και τα άλλα τα σχέδια για να ξέρουμε και για τι θα γίνει σε αυτό το νησί. Να τα αποκριθούν πιο γρήγορα. Όταν λέτε στους αρμόδιους. Στο Υπουργείο, στην κυβέρνηση, στους είναι υπεύθυνοι. Είναι υποχρέωση του Δήμου
εφόσον συντάξει σχέδια τα οποία συντάσσονται σε εκτέλεση νόμων και άλλων σχεδίων, να υποβάλει προς την περιφέρεια τη δουλειά αυτή. Έτσι ώστε να ενημερωθεί η περιφέρεια για τη δουλειά. Μέχρι αυτό το επίπεδο μπορούμε να ενημερώσουμε. Μέχρι την περιφέρεια. Και από εκεί και πέρα, εάν θα επισκεφθεί, δηλαδή στην άσκηση που έχουμε φτιάξει, θα κληθεί πολιτική, στρατιωτική ηγεσία, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι μια άσκηση πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική για την πολιτική προστασία. Εκεί πέρα, ο αρμόδιος υπουργός θα λάβει γνώση των σχεδίων. Γιατί είναι τα πρωτά σημεία, για παράδειγμα. Μάλιστα. Ορίς συνεργασία θα παραλύνει ένα σχεδίο. Υπάρχει ήδη έγγραφο έτοιμο για να φύγει για το πολεμικό ναυτικό προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, το οποίο θα τον ενημερώνουμε για τα σημεία που έχουμε ορίσει ως αρχές προσβάσεων μέσων, έτσι ώστε να τα ελέγξει, να μας επιβεβαιώσει ότι όντως οι αρχές αυτές μπορούν να, στις αρχές αυτές μπορούν να προσεγγίσουν πρωτά μέσα για να παραλάβουν πληθυσμό ή να μας αλλάξουν κάποιες τοποθεσίες για να υπάρξει μετά επικαιρόπιση επανάληψη στο σχέδιό μας. Και εδώ θα κάνω μια παρατήρηση, ούτως ώστε να ακουστεί. Γι' αυτό καμία παρέμβαση δεν πρέπει να γίνεται στις παραθαλάσσιες περιοχές χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες. Γιατί μπορεί μία παρέμβαση αυθαίρετη να οδηγήσει σε ατύχημα. Καθώς θα φαίνεται ότι ο χώρος είναι ελεύθερος προσέγγισης πλοίου και δεν θα είναι ελεύθερος. Και γι' αυτό χρειάζεται κάθε τι στη θάλασσα, κάθε έντος στη θάλασσα και πολλές εγκρίσεις. Από το ΙΕΝ, από το ΙΕΝ, από το οδηγικής ανάπτυξης, από πολλές υπηρεσίες. Μία τελευταία υποκριτική ερώτηση. Παρακαλώ, πόσες ερωτήσεις θέλετε. Αν υποθέσουμε ότι δεν μπορεί να προσεγγίσει κανείς από τη θάλασσα για τον Α, Β, Ω λόγο. Ένα αέριο μέσα. Μάλιστα, ελικόπτερο. Ένα αεροδρόμιο έχει το νησί. Το ελικόπτερο, υπάρχουν σημεία προσέγγισης ελικοπτέρων πέρα από το αεροδρόμιο. Και πώς μπορεί να γίνει η μεταφορά όλο αυτού του κόσμου με ελικόπτερα. Αν θα χρειαστεί, αν και νομίζω ότι είναι απίθανο να μην μπορεί να προσεγγίσει αυτό το μέσο. Είναι απίθανο. Δηλαδή θα πρέπει να έχει δουλειάξει όλη η ανατολική πλευρά του νησιού και να έχει αλληλωθεί η μορφολογία. Τότε εκεί δεν στενόμαστε με ελικόπτερα. Να έχουν σηκωθεί βράχοι και να μην μπορούν να προσεγγίσουν πλευρά μέσα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Το 1956 με το σεισμό, μέχρι και στη Σύρο, έφτασε το κύμα. Πήγε μέσα στα μαγαζιά. Στην πλατεία, στο Δημαρχείο. Παρά τα αυτά. Πλωτά μέσα προσέγγισαν. Και στην Περίσσα και στο Μάτι προσέγγισαν για να εφοδιάσουν τη Σαντορίνη, να βγάλουν μηχανήματα κτλ. Είναι απίθανο, όπως είπε, και μάλιστα είναι τα αθηναϊκά νέα, και το λέω για εσάς που είστε δημοσιογράφοι, από μία έρευνα που είχα κάνει μία φορά για ένα καιρό όταν ήμουν στην Αθήνα, τα αθηναϊκά νέα εφημερίδα έγραφε «Σκηνάς αναφροσύνης και σπαρακτικά στραγωδίας αφηγούνται όλοι οι πληγέντες από το σεισμό της 9ης Ιουλίου». Έλεγε δε σε ένα σημείο το άρθρο αυτό ότι εκενούτο ο θαλάσσιος χώρος φαινόταν το βάθος της θάλασσας και δημιουργούσε το ψόφο των ηχθείων. Τέτοιο ήταν το τσουνάμι. Παρά τα αυτά προσέγγισαν εκεί. Μετά από δύο μέρες που δεν το κάνω. Ναι, το τσουνάμι δεν μένει. Δεν μένει. Πάλι δηλαδή η θάλασσα κάποια στιγμή υποχωρεί και επανέρχεται στο αρχικό τη σημείο. Χαρά, εντάξει. Θα σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Θα ευχαριστήσω ξανά τον κύριο Δαμίγο για την επίπονη και εξαιρετική δουλειά και να πω ότι θεωρώ ότι είναι υψίστη σημασίας, καθώς και περνούμε σε εποχές με φαινόμενα πολύ πιο έντονα, αλλά και η ανάπτυξη του νησιού μας οδηγεί στο να έχουμε τουλάχιστον ένα καλό σχεδιασμό, ενημέρωση του πολίτη και
σιγά σιγά τα σχέδια να έχουν εφαρμογή. Εγώ λέω ότι από την πρώτη κιόλας μέρα θα φύγουν τα συνταγμένα ήδη έγγραφα για τις αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί έχουν συνταχθεί, είναι έτοιμα και φεύγουν. Δεν χρειάζεται ούτε καν να γράψει κανείς έγγραφο που θα φύγει στην όποια υπηρεσία και βεβαίως, για παράδειγμα, αν χρειάζονται για την περίπτωση πυρκαγιά που εδώ δεν έχουν το φαινόμενο πολλές πυρκαγιές, οι πυροσβεστικοί, ας πούμε, κρουνοί που έχουν τοποθετηθεί, αν κάνουν και άλλους, πρέπει να κάνουν και άλλους κρουνοί. Στα σχολεία θα πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες, θα πρέπει να υπάρχουν τα κητία, αυτά τα απαραίτητα και βεβαίως η ενημέρωση. Έχουν ιδιαίτερη σημασία και αυτός είναι και ο λόγος και λόγω του ότι είναι έτοιμο, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σήμερα παρουσιάζουμε την δουλειά που έχει γίνει, ως είναι η πρώτη μας παρουσίαση και θεωρώντας την πιο σημαντική καθώς αφορά την ασφαλειά μας. Σας ευχαριστώ. Ως προτελώς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ για το πρόσωπο σας. Εμείς ευχαριστούμε.